Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζή, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2021 και ενδιαφέρει όλε τι γυναίκε. Η μελέτη έγινε σε ένα ερευνητικό κέντρο στην πολιτεία τη Νέα Υόρκη και παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο τη Αμερικάνικη Ένωση Κλινική Ογκολογία τον Ιούνιο του 2021. Η μελέτη αφορούσε 4.000 γυναίκε που οι ερευνητέ παρακολούθησαν για 10 χρόνια. Οι ερευνητέ μέτρησαν τη βιταμίνη D και χώρισαν τι συμμετέχοντες σε τρει ομάδε. Αυτέ που είχαν βιταμίνη D κάτω από 20, αυτέ που είχαν 20 έω 30 και αυτέ που είχαν πάνω από 30. Μετά από 10 χρόνια φάνηκε ότι αυτές οι γυναίκες που είχαν βιταμίνη D πάνω από 30 σε σχέση με αυτές που είχαν κάτω από 20 είχαν 27% λιγότερη πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτιολογία και 22% μικρότερη πιθανότητα θανάτου από καρκίνο στο μαστό. Οι συμμετέχοντες του συνεδρίου θεώρησαν τα αποτελέσματα πολύ ενθαρρυντικά καθώς η βιταμίνη D είναι πολύ οικονομική και ασφαλής. Πρόκειται δηλαδή για έναν εύκολο τρόπο να προστατέψουμε την υγεία μας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ακόμα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D έχουν επιπρόσθετη προστασία. Υπάρχουν μελέτες που προτείνουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, αλλά μένει να δούμε αν αυτό θα επαληθευτεί σε τέτοιου τύπου μεγάλες και μακροχρόνιες μελέτες. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.